Πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει με ένα πολύ γνωστό ηθοποιό, ο οποίος έχει προκαλέσει εντονότερες αντιδράσεις με τα λεγόμενά του. Τι είναι αυτό το οποίο είπε? Και τι δεν είπε. Και τι δεν είπε, για πες μας. Οι γενοκτονίες στην Ελλάδα οφείλονται σε ένα βαθμό στη φιλιερία των γυναικών. Λέει ο Κωνσταντίνος Τζούμας. Αυτό το είπε ο κύριος Τζούμας με αφορμή το άγλο παραλήρημα του Μητροπολίτη Κοζάνης και Σερβίων του κυρίου Παύλου, ο οποίος είπε μετά την λειτουργία για τα Θεοφάνεια, εντόπισε κάποιες γυναίκες που μιλούσαν την ώρα που μιλούσε εκείνος, έκανε το κήρυγμά του, και αντί να ζητήσει συγγνώμη, και μάλλον αντί να ζητήσει ευγενικά να σταματήσουν, είπε: θα σταματήσετε εσείς οι γυναίκες? Πώς τις αντέχετε? Εσείς οι γυναίκες δεν μπορείτε να κλείσετε τα στόματά σας? Ο κύριος Τζούμας. Να ακούσουμε τι είπε. Πιστεύω ότι οι γυναικοκτονίες στην Ελλάδα οφείλονται σε έναν βαθμό στη φλιαρία των γυναικών. Μιλάνε ακατάπλωστα. Θα μου πεις τώρα δεν μπορεί να γίνει και έβριση. Είναι αφόρητο πάντως, έχει δίκιο, οι φλιαρές γυναίκες. Είναι αφόρητο. Δηλαδή ο κύριος Τζούμας εδώ λέει ότι υπάρχει η δολοφονία γυναικών, γίνονται δολοφονίες γυναικών επειδή μιλάνε πολύ. Ναι. Εδώ μιλάμε φλιαρές. Εξοργιστικό είναι αυτό το οποίο λέει. Αυτά προκαλούν μόνο οργή. Γιατί εδώ αναφέρεται σε φόνους. Έτσι. Σε φόνους γυναικών. Σε δεν λέγε κάτι άλλο, λέει για γυναικοκτονίες ο κύριος Τζούμας. Ή έχει πρόβλημα και δεν θα πρέπει να βγαίνει να τα λέει στα κανάλια, ή θα πρέπει να παρέμβαινε εισαγγελέας. Γιατί τα λεγόμενά του είναι για παρέμβαση εισαγγελέα. Γιατί μιλάμε για δολοφονίες. Δεν παίζουμε με αυτά, κύριε Τζούμα. Με τις ψυχές και τις οικογένειες των θυμάτων, τα οποία έχουν, δηλαδή, φέτος, πέρσι, είχαμε ρεκόρ, 17. Έτσι. Πάλι εκεί. Πάμε. Τι λέμε τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και ο Μητροπολίτης έφτασε μέχρι ένα σημείο, σαν να λέω. Δεν έχει καμία σχέση. Μπράβο. Εδώ αναφερόμαστε αποκλειστικά στον κύριο Τζούμα. Εδώ ο κύριος Τζούμας μιλάει για δολοφονίες. Ακριβώς. Για δολοφονίες γυναικών. Το τερματίζει σε βαθμό το οποίο είναι ποινικά κολάσιμο. Δεν και είναι απλά δίνει η άποψή του. Και δικαιολογεί τον δολοφόνο. Τους. Των γυναικών. Δολοφόνους. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε. Τι άλλο με, ένα πολύ φθηνό, με ένα πολύ φθηνό παράδειγμα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Είναι ντροπή και έσχος. Αυτό έχω να πω εγώ. Ντροπή και έσχος και τίποτα λιγότερο ή περισσότερο. Ντροπή. Ντροπή, κύριε Τζούμα. Ντροπή σας. Να πάει να τα πεις στα παιδιά των γυναικών που τις έσπαξαν και τις σκότωσαν. Και στις οικογένειές τους. Δεν τρέπεσαι λίγο, γέρος άνθρωπος. Δεν τρέπεσαι λίγο. Ναι. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Μένουμε εδώ. Καμία αίσθηση. Εννοείται.